Προσθέσουμε ότι επειδή είχαν πρόσφατα εκλογές στην Τουρκία, υπήρχε μια ρητορική ότι μετά τις εκλογές ο κ. Ερντογκάν θα σταματούσε. Ναι. Όπως βλέπουμε, συνεχίζουμε. Αυτή είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας. Θεωρώ γενικά βεβαίως ότι ανάλογα και με το ποιος βρίσκεται στην ελληνική κυβέρνηση, βρίσκουν και τα κάνουν λίγο περισσότερο. Ναι, και η πλάκα είναι, κύριε Στούμπο, ότι καλεί τον Υπουργό Άμυνας να κουβεντιάσουν, λέει, σε πνεύμα καλής θελήσεως. Και εσύ, κύριε Κάρ, τι κάνεις εκεί? Εσύ τι εντολές δίνεις στα αεροπλάνα σου, στα βαπόρια σου και ούτω καθεξής? Ο Σουλτάνος Ερντογάν και ο Υπουργός τώρα, ο κύριος Ακά, και ευτυχώς και είναι ψύχρεμος όπως το Λάκης, έτσι. Ευτυχώς και είναι ψύχρεμος όπως το Λάκης. Όχι μόνο όπως το Λάκης, και η κυβέρνηση είναι ψύχρεμη και γενικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Άλλο κατευναστικός, μια στιγμή, κύριε Καπερνάρο. Επειδή κάνετε και δικαστήρια, είπατε ότι υπάρχει λόγος και αντίλογος. Λοιπόν, λέω το εξής. Αυτή η δήλωση του κυρίου Ακάρ, ναι, δεν τυχαίο ότι έρχεται λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη συνέντευξη του κυρίου Αποστολάκη σε τηλεοπτικό σταθμό. Και ο κύριος Αποστολάκης νομίζω ήταν και αποφασιστικός και ψύχρεμος. Γιατί πράγματι και στις πιο δύσκολες στιγμές θα πρέπει με τη γειτονική μας χώρα ψυχραιμία, να έχουμε και ψυχραιμία και ανοιχτούς διάβλους. Αλλά το... επειδή μας βλέπει κόσμος, και όχι το παιχνίδι να θυμίσω τους, ότι εσείς, ενώ εσείς εδώ ως συγκρότημα κτλ., ναι, πήρε ο κύριος Παπαχελάς και μία συνέντευξη από τον Αμερικάνο γερουσιαστή που έβαλε τα ζητήματα σε σχέση με τους S-400 κτλ. Είναι αφόρητη η πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα, ναι, στον κύριο Ερντογάν, μάλιστα, σε σχέση με τους χειρισμούς που κάνει, και όχι μόνο με τους S-400, τώρα είναι το θέμα της Ρωσίας, τα ενεργειακά, μην το πάω εξαντλητικά. Συνεπώς, εμείς όσο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με σοβαρό τρόπο και με διπλωματικές κινήσεις που μέσα σε αυτές ήταν και η απάντηση. Είναι μια μικρή απάντηση. Ναι, με τον Ακάρ τι θα κάνουμε τώρα? Με τον Ζητάει να συναντηθεί με τον Αποστολάκη. Απάντησε ο κύριος Αποστολάκης. Να άστα τα υπόλοιπα. Ότι οι προκλήσεις, ναι, και οι όποιες άλλες επιθετικές δηλώσεις και κινήσεις θα αντιμετωπίζονται όπως και η προχθεσινή του αρχηγού του ΓΕΣ. Γιατί το πρωθυπουργού δεν έφερε αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, πολλά ταξίδια κάναμε και συζητήσεις, όχι αυτή η κυβέρνηση, επί δεκαετίες. Και ορθώς, λέω, συνεχίζεται. 10 χρόνια, πότε? Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Πέντε δεν τα κλείσαμε ακόμα, αλλά εντάξει, κοντεύουμε. Πέντε παρά δύο μήνες. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι. Γιατί δεν απέδωσε το ταξίδι του Πρωθυπουργού? Θεσμικά τα έχει, δεν το χάρισε κανένας. Δεν του τα χάρισε. Ο Πρωθυπουργός πανηγύρισε όταν γύρισε από την Άγκυρα. Γιατί δεν πανηγύρισε? Είπε ότι βάλουμε καινούργια φάση. Αλλά μια στιγμή τώρα. Ποια είναι η καινούργια φάση? Επειδή μπορούμε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άλλο είναι το θέμα τώρα. Ποια είναι η καινούργια φάση? Πώ αντιμετωπίζεται ο χειρισμός του Σουλτάνου? Τι έχει βελτιωθεί? Κάνει, ακριβώς. Βελτίωση δεν θα έχω δει. Γίνανε απόπειρες, αλλά μια στιγμή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του ταξιδιού? Ο Ερντογάν πέρασε μια φάση. Να σας θυμίσω. Το πολιτικό, να σας θυμίσω. Ακούστε με λίγο. Πολιτικό μήνυμα που ότι έχει και απαντήστε πρόσφατο εκλογικό αποτύπωμα που και αυτό τον γκουζόνισε. Πέρασαν οι εκλογές. Όχι, μα δεν περνάνε για μία μέρα, γιατί εδώ το μείζον σύστημα δεν ήταν απλά να βγάλει τους δημάρχους που ήθελε και θυμίζω ότι ο πρωθυπουργός του στην Κωνσταντινούπολη ιτήθηκε. Οριακά, αλλά ιτήθηκε. Συνεπώς, ανεβάζει τους τόνους. Πού είναι το αποτέλεσμα? Επειδή ανεβάζει τους τόνους, δεν σημαίνει ότι δεν έχει σχέση. Το μήνυμα που δώσανε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει συμφωνία Πρεσπών στο Αιγαίο. Δεν θα πρέπει επιτέλους να το τερματίσετε. Δεν πρέπει επιτέλους να το τερματίσετε. Επειδή διαφωνήσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν σημαίνει ότι δεν απαντάει στην Τουρκία και η συμφωνία των Πρεσπών. Σου λέει τώρα, να εννοηθούμε. Σου λέει, ξέρετε καλά ότι και η πρόσφατη συνεννόηση τι αποτύπωσε. Τι αποτύπωσε? Αντί να είναι η Τουρκία που θα έχει τις υπερπτήσεις. Κύριε Στούμπο, ένα λεπτό, γιατί το έχασες λίγο. Περίμενε. Δεν έχουμε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είπε ότι έγινε με τις πρέσπες να γίνει και στο Δωδεκάνησα. Ο ίδιος ο Τσίπρας το είπε. Ότι θα εφαρμόσει το μοντέλο της σύμβασης των Πρεσπών. Αν θέλετε να μιλάμε στο ποδάρι, να μιλάμε στο ποδάρι. Εγώ μιλούσα και νομίζω ήθελα να συζητήσουμε τις προκλητικές δηλώσεις του ΑΚΑ. Εσείς πιστεύετε ότι ο ΑΚΑ απαντούσε στις όποιες δηλώσεις βουλευτών? Να διαλέξετε θέμα επιτέλους. Αν θέλετε να συζητάμε τι είπε ο τάδε βουλευτής, μπορώ να σας λέω για πολλούς βουλευτές. Για διάφορους, για τον Βάρτη, για το εξωτερικό, για τα αμερικά. Λοιπόν, μέσα στη Βουλή να ελέγχεται ο κάθε βουλευτής. Να τελειώσω εγώ τώρα. Να τελειώσω, λέω. Γρήγορη, γρήγορη. Λέμε ότι αυτά τα λέει ο Ερντογάν για εσωτερική κατανάλωση. Που σημαίνει ότι θέλει να. Λέμε. Έτσι λέμε εμείς. Τα λέει για ιστορική κατανάλωση που θέλει να διατηρήσει υψηλό ηθικό στο στρατό και στο λαό του. Εμείς για να διατηρήσουμε υψηλό ηθικό στο στρατό και στο λαό μας, τι κάνουμε? Όλες τις κινήσεις. Όπως και απολύτως την κίνηση. Τίποτα απολύτως. Αλλά δεν ακούσατε τον κύριο Αποστολάκη. Θες βγήκε ο πρώην Υπουργός Άμυνας. Ήταν και αυτός. Θες βγήκε ο πρώην Υπουργός Άμυνας. Του επιτελείου, όπως και ο κύριος Ακά. Για σκάνδαλο και τις βίζες. Αποφασίστε. Δεν γίνεται να θέλουμε και το έτσι και το κυβέτσι. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω, η απάντηση του κύριου Αποστολάκη ήταν υπερεπαρκής. Τονώνει το ηθικό
Τι εικόνα δίνει η χώρα στο εξωτερικό. Καταγγέλλεται από τον πρώην Υπουργό Άμυνα. Όλη η Ευρώπη ξέρει ότι η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία για το θέμα του Κυπριακού και το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών είναι μια ήρεμη δίνη και συνέχεια. Εσύ είσαι κριτική και παρόλο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Μία ευχή. Όλα να πάνε καλά. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Αν δεν βρεθούμε, εμείς απαντάμε, κύριε Στούμπο, σφύριξε. Σφύριξε, παιδιά, δεν ακούγεστε. Πάμε με έναν.